Σύσσωμη αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση των δύο θεμάτων που αφορούσαν τα στρατόπεδα του Δήμου Σερών. Τα δύο αυτά θέματα βρισκόταν στο τέλος σημερινής διάταξης, με τους επικεφαλείς των αντιπολιτευτικών παρατάξεων να ζητούν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλη Παπαβασιλείου, τα θέματα να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Ο κ. Παπαβασιλείου έθεσε την πρόταση σε ψηφοφορία και, όπως ήταν λογικό, η συμπολίτευση ψήφισε συνεδρίαση να παραμείνει ως έχει και το 24ο και 25ο θέμα να συζητηθούν στο τέλος. Το βάλω το θέμα, επειδή επιμένετε, σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνεπώς και να το βάλετε. Εγώ θα ήθελα να ακολουθήσω την πρόταση της αντιπολίτευσης και να ζητήσω να μπει να προταχθεί το 24ο και στη συνέχεια το 25ο, καθώς έχουν συνάφεια και λογική συνέχεια. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε το 24ο και μετά το 25ο. Άρα τα δύο τελευταία να προταχθούν με πρώτο το 24ο. Είναι και η δική μας πρόταση και δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογή, γιατί τα είπαμε εμείς την προηγούμενη. Θα έχουμε τη συνέχεια. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν, θα ενισχύσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Τα θέματα είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Όποιος τα έχει διαβάσει, όποιος έχει διαβάσει τα θέματα και έχει αποκρισταλωμένη άποψη, λοιπόν, στο χέρι μας είναι να μην καθυστερήσουμε καθόλου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με όλοι, ναι, τα όρια τα δικά μου υπάρχουν, τα δικά σας. Αυθαιρετείτε εσείς, δεν αυθαιρετούμε. Αυθαιρετείτε εσείς και όχι εγώ. Πρέπει να σέβεστε για τα δικά μας τα όρια. Δεν τιμώνουμε τα δικά σας τα όρια. Είναι σε ψηφοφορία. Εντάξει. Όχι, όπως το πέρατε. Ναι, ως έχει η ημερίδα. Ναι, κύριε Γρηγοριάδη, η εισήγηση. Η εισήγηση. Η ημερίσια. Η ημερίσια. Όπως έχει η ημερίσια. Ως έχει η ημερίσια. Το ίδιο, κύριος Γρηγοριάδης Χρήστος, ως έχει ημερήσια. Την πρότασή σας φυσικά, πρώτο. Ο κύριος Μιλίδης το ίδιο, ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας το ίδιο, ο κύριος Αντώνης. Κάπου εκεί η αντιπολίτευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις της και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Κύριος Γιαννακίδης. Πρόεδρε, συγγνώμη, εμείς. Συγγνώμη, εμείς αντιλαμβανόμαστε τώρα αυτή τη ψηφοφορία ως κοροϊδία. Θα αποχωρήσουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας επί θαλασσόμεθα να γυρίσουμε στο κράτος. Σεβαστώ και αυτό. Ο κύριος Γάτσιος. Ο κύριος Γάτσιος έχει το λόγο γιατί... Σαν πρώτο θέμα. Ωραία. Ο κύριος... Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Χωρίς διάλογο, ναι ή όχι, την πρότασή σας. Επί της διαδικασίας. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Κατά την ψηφοφορία, κύριε Φωτιάδη, δεν συζητάμε θέματα διαδικασίας. Υπάρχει παράταξη. Ψηφίζουμε. Υπάρχει παράταξη. Ορίστε. Να κλείσετε. Φωνάζω δυνατά, δεν χρειάζεται να. Λέω, υπάρχει παράταξη. Και όταν ο κύριος Γάτσιος σας λέει, θα σας διατυπώσει ο Φωτιάδης την άποψη της παράταξης, σεβαστείτε. Ωραία, δεν θέλω να σας πω. Ο κύριος Γάτσιος, δηλαδή πρόδωσε όπως εσείς μετράτε, άμα ζητούσατε έτσι θα ήταν η κυρία Βρήκα. Ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κώδικας... Η πρόταση της παράταξης. Σας ακούω. Λοιπόν, πρόκειται για επανάληψη της μεθόδευσης, λέμε όχι και αποχωρούμε. Ωραία. Κύριε Ραμπότα, πώς έχει εισήγηση η κυρία Γιαννίδου, η κυρία Φιτζίδου, ο κύριος Λόφης, ο γραμματέας και ο πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, δηλώνω στο σώμα ότι αποχωρούμε και για να μην λέτε ότι δεν έχουμε πρόταση, η πρότασή μας είναι καταγεγραμμένη εδώ και θέλω να καταθεθεί στη γραμματεία μαζί με τη διαμαρτυρή μας. Η πρόταση για τα πρώην στρατόπεδα, γιατί εμείς τα θεωρούμε πρώην στρατόπεδα. Σύζουμε η αντιπολίτευση αποχώρησε, όπως ήδη καταγράψετε με τις κάμερές σας, διότι δεν δεχόμαστε τον εμπογμό, την κοροϊδία και τη μεθόδευση της Δημοτικής Αρχής όταν εισάγονται θέματα στην ημερήσια διάταξη το σύνολο της αντιπολίτευσης, αυτά να μπαίνουν τελευταία σκοπίμως, επενδύοντας στην κόπωση και στην απαξίωση του θέματος. Θεωρούμε ότι το θέμα των στρατοπέδων από μόνο του είναι τεράστιο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο των δημοτών, αλλά και νομίζω ότι θα έπρεπε οι ίδιοι, διότι όπως είδαμε σύσσωμοι και ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος, αλλά και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
επέλεξαν την όξυνση. Εμείς βάλαμε, νομίζω, το αυτονόητο, όπως είμαστε και ήσασταν κι εσείς, γιατί πρέπει να μάθει ο σεραϊκός λαός που πάει αυτή η προσπάθεια. Θεωρώ λοιπόν και τους καταγγέλω ευθέως ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια είδους λογική σε Δημοτικό Συμβούλιο. Αποχωρήσαμε γιατί, όπως είδατε, με πολύ ευγενικό τρόπο και δημοκρατικά ζητήσαμε όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμη, να έρθει το πρώτο θέμα, το θέμα των στρατοπέδων. Θεωρούμε ότι είναι το σημαντικότερο θέμα, το οποίο δεν θα αφορά μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές, και θα έπρεπε να συζητηθεί. Και αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι 6 χρόνια το συζητάμε, ναι, αλλά δεν είπε μέσα, λέει τη μισή αλήθεια. Δεν είπε μέσα ότι στις 16 Νοεμβρίου είχαμε έγγραφο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα στο οποίο αναφέρεται ότι ζητούν ούτε λίγο το πολύ για πολεοδόμηση το 50% των στρατοπέδων. Επομένως, έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Εμείς λοιπόν, ως σεβόμενοι τον εαυτό μας και κυρίως θέλοντας να προασπίσουμε τα συμφέροντα του σεραϊκού λαού, θέλαμε το θέμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, να συζητηθεί πρώτο και όχι να συζητηθεί τελευταίο, όπως εσκεμμένα, το επαναλαμβάνω, εσκεμμένα το βάζει ο κύριος Πρόεδρος και βέβαια συνεπικουρεί και ο Δήμαρχος, βλέπετε, είπε το λόγο και όχι να συζητηθεί τελευταίο, ώστε να συζητηθεί σε ένα κουρασμένο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12 τη νύχτα που δεν παρακολουθείται κανένα. Αναμενόμενο. Θα αποχωρήσουμε βέβαια, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία καταρχάς προσβάλλει την αντιπολίτευση. Είναι μια συμπεριφορά απαξιωτική απέναντι στην αντιπολίτευση και νομίζω είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Δεν βρίσκω το λόγο ένα κορυφαίο θέμα, το οποίο το φέρνει σύσσωμη αντιπολίτευση, να τοποθετείται από τον Πρόεδρο στο τέλος ουσιαστικά της ημερήσιας διάταξης και με αυτόν τον τρόπο να υπονομεύεται. Ναι, είχαμε σήμερα δύο θέματα που αφορούσαν τα στρατόπεδα, τα οποία τα εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο η ίδια η αντιπολίτευση. Και αψηφώντας τη σοβαρότητα του θέματος, για την οποία αναφέρονται ότι γι' αυτό και κάνουν αυτή την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, το αφήσανε σε δεύτερη μοίρα και χρησιμοποιώντας σαν επιχείρημα τη σειρά των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, και επειδή ήταν προς το τέλος αυτά τα θέματα, διότι με το σκεφτικό τα έβαλε ο Πρόεδρος προς το τέλος, διότι τα προηγούμενα θέματα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και θα έτρεχαν κανονικά πολύ γρήγορα και θα είχαμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα τα οποία είναι σοβαρά και έτσι τα αντιμετώπισε και η αντιπολίτευση. Όμως νομίζω ότι έχουν μετατρέψει το θέμα ουσίας σε ένα διαδικαστικό, απέφυγαν να συζητήσουν για την ουσία.